Από τη δεκαετία του 80, η εικόνα του παιδιού στην πολιτική διαφήμιση απασχόλησε όχι μόνο τα κομματικά επιτελεία, αλλά και τους ειδικούς για το κατά πόσο μπορούν να διαμορφωθούν κανόνες που σχετίζονται με το σεβασμό της προσωπικότητάς του. Σήμερα, ο συνήγορος του πολίτη μας καλεί σε εγρήγορση μέσα από την επιστολή του τόσο προς τους επικεφαλείς των κομμάτων, όσο και προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία ζητά διακομματική συμφωνία για να οριοθετηθεί η δημόσια εικόνα του. Θεωρούμε ότι είναι μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να εξετάσουν με προσοχή και να καταλήξουν σε μια τέτοια συμφωνία. Η προστασία της δημόσιας εικόνας του παιδιού γίνεται όχι όταν αυτό παρουσιάζεται ως αδύναμο αθώο πλάσμα εξαρτώμενο από έναν ενήλικα, αλλά ως άτομο που συμμετέχει και προτείνει το ίδιο στο μέτρο των δυνατοτήτων του λύσης, επισημαίνουν οι ειδικοί. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας πιο ενεργητικός τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, οι διαφημίσεις αξιοποιούν το λόγο των παιδιών. Ένας πιο ενεργητικός τρόπος, ο οποίος να δείχνει ότι τα παιδιά δεν είναι αδύναμα. Όταν ένα παιδί συζητάει και λέει τι ακριβώς ζητάει, έτσι, αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην χρησιμοποιείται από την πλευρά του μεγάλου, να χρησιμοποιείται και να ορίζει σε τελική ανάλυση το ίδιο το παιδί τις δικές του ανάγκες. Η φροντίδα για το παιδί και τα δικαιώματά του, η οποία οφείλει να συγκαταλέγεται στις πολιτικές προτεραιότητες, δεν συμπίπτει με τη δημόσια χρήση της εικόνας του, η οποία θα πρέπει να οριοθετείται, τονίζει ο συνήγορος του πολίτη. Να διαμορφώσουμε εμείς ως πολίτες, αλλά και οι πολιτικοί οργανισμοί αυτοί καθ' αυτοί, ένα ηθικό κώδικα για το ποια είναι εν τέλει τα όρια στην χρήση, μάλλον στην κατάχρηση αυτής της εικόνας, διότι πολύ φοβούμε ότι η κατάχρηση της εικόνας του παιδιού στην πολιτική επικοινωνία είναι το καλύτερο τεκμήριο του ευρύτερου παλιμπεδισμού των πολιτικών μας. Είναι αδύνατο να απαγορεύσουμε την χρήση των παιδιών, την αναφορά των παιδιών, την εμφάνιση των παιδιών. Το κριτήριο πρέπει να είναι ένα. Να μην προσβάλλει, να μην είναι αρνητική αυτή η εμφάνιση για την παιδική ηλικία και για οποιοδήποτε παιδί κρύβεται πίσω από το εμφανιζόμενο στο διαφημιστικό μήνυμα. Εν αναμονή και άλλων τηλεοπτικών σποτ, μένει να δούμε αν η έκκληση του συνηγόρου του πολίτη για σεβασμό της προσωπικότητας του παιδιού με βάση και τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εισακουστεί.